στην χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στην Τρίπολη για το θέμα της τιμολόγησης των στερεών αποβλήτων και την διαχείρισή τους από το ΣΔΙΤ της περιφέρειας με την Τέρνα. Έγινε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση και αναβλήθηκε η λήψη οποιασδήποτε απόφασης για περίπου 15 μέρες. Εδώ θέλω να σας πω ότι ενημερωτικού τύπου ήταν η συγκέντρωση και όχι αποφασιστικού, γιατί εδώ υπάρχει σύμβαση, υπάρχει συμφωνία, υπάρχουν όροι υπογεγραμμένοι που δεν αλλάζουν. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να ξεκαθαριστεί μερικές λεπτομέρειες, δηλαδή πώς θα γίνει η κατανομή, αν θα είναι με τον πληθυσμό ή με τις ποσότητες των απορριμμάτων, της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας. Και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατανομή του κόστους μεταφοράς στους σταθμούς μεταφόρτωσης. Δεν είναι τόσο σοβαρά ζητήματα αυτά. Θα συζητηθούν μέχρι τις επόμενες 15 μέρες, αλλά αυτά δεν αφορούν τη συμφωνία. Η συμφωνία είναι δεδομένη, αρχίζει να υλοποιείται και θεωρώ ότι εφόσον δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία αξιόλογη εναλλακτική λύση, πιστική και ολοκληρωμένη, γιατί όλα αυτά που ακούγονται από τη μια περιά και την άλλη δεν αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις, αφορούν αποσπασματικές. Η μόνη ολοκληρωμένη λύση είναι αυτή που έχει με τη σύμβαση η περιφέρεια με την Τέρνα και αυτή θα προχωρήσει και θα φροντίσουμε στον Δήμο Κορινθίων, αλλά και οι άλλοι Δήμοι θα κάνουν το ίδιο, να περιορίσουμε το κόστος, γιατί κάποιο κόστος θα υπάρχει. Δεν είναι αυτό που ακούτε καμιά φορά από μερικούς σταθμούς ή γράφετε σε κάποια blog ότι το κόστος είναι εξωφρενικό. Δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αλλά το κόστος είναι μετρημένο, είναι υπολογισμένο. Εγώ το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιο είναι αυτό. Θα φροντίσουμε με την καλύτερη διαχείριση της διαχείρισης από το Δήμο των απορριμμάτων να περιορίσουμε τις όποιες επιπτώσεις υπάρξουν, αν υπάρξουν, στα επόμενα χρόνια στα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα. Και το λέω αυτό γιατί ακούγονται φωνές οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και λένε ότι θα είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και τα κόστη για την διαχείριση των απορριμμάτων. Και μια και μου το είπατε, θέλω να πω ότι η φήμη αυτή η οποία κυκλοφορεί ότι θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη για τα κημητήρια, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Θα διαχειριστούμε διαφορετικά ο Δήμος Κορινθίων τα κημητήρια, αλλά δεν θα αυξήσουμε σε καμιά περίπτωση τα τέλη που πληρώνουν οι άνθρωποι για την χρήση των κημητηρίων. Και αυτό το επαναλαμβάνω γιατί όλο και περισσότεροι με βρίσκουν και με ρωτούν. Η πρόσφατη συζήτηση που έγινε εδώ, γιατί κάλεσα στο Δημαρχείο τα γραφεία τελετών και μιλήσαμε για το πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα την υπηρεσία τους. Μεταφέρθηκε λάθος στην αγορά και ακούγονται υπερβολές του τύπου αυξήσεις τελών. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να μειωθούν τα τέλη στα κημητήρια είναι πάρα πολύ πιθανό, να αυξηθούν σε καμιά περίπτωση. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είδαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μια έντονη κόντρα για το πολεοδομικό. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πλέον ένα μεγάλο πρόβλημα ότι στην ουσία είναι στον αέρα το πολεοδομικό σχέδιο με μια δημοτική αρχή την προηγούμενη να μην έχει παραδώσει μια μελέτη και επειδή μίλησα με ειδικούς μου είπαν ότι όσο και δυναμικά να τρέξει ο Δήμος Κορινθίων κάτω από 8 με 9 μήνες για να ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα καταφέρει. Αυτό σημαίνει ότι είναι στον αέρα και η διαχείριση των απορριμμάτων που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή. Και πλέον, όταν και αν αποφασίσει αυτή η δημοτική αρχή να προχωρήσει με τη δική της διαχείριση, θα υπάρχει ένα δεδομένο ότι θα έχει ξεκινήσει τη διαχείριση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ποιες είναι οι προθέσεις πλέον αυτής της δημοτικής αρχής με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν? Επειδή η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της και ό,τι και να λέει, όσα χαρτιά και να παρουσιάζει, το γεγονός είναι ένα. Αν είχε κάνει σωστά τη δουλειά της η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το Συμβούλιο Επικρατείας δεν θα καταργούσε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Για να καταργήσει το Συμβούλιο Επικρατείας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο μετά από προσφυγή, σημαίνει ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Όσες δικαιολογίες και να λεχθούν δεν στέκονται με τίποτα. Από εκεί και πέρα η δική μας Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα ξεκίνησε και έχει δρομολογήσει
την τακτοποίηση του ζητήματος που αναμένουμε να είναι σε 4 με 5 μήνες. Αυτό θεωρούμε ότι θα γίνει και θα μπορούμε μετά να λειτουργήσουμε χωρίς επιπτώσεις τις επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν, να δοθούν άδειες καινούργιες και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι παλιές. Επίσης, στο θέμα του εργοστασίου, της κομποστοποίησης, επειδή και εκεί υπάρχει πρόβλημα, θα το δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι το εργοστάσιο το οποίο ο Δήμος σχεδιάζει, κομποστοποίηση και μια μικρή διαλογή, δεν είναι ολοκληρωμένη λύση. Και όποιος το λέει ότι έχει ολοκληρωμένη λύση, λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί υπάρχει πόλημα και πρέπει κάπου να διατεθεί το υπόλοιμα. Εμείς περιμένουμε την οικονομοτεχνική μελέτη, την οποία όφιλε να έχει ο Δήμος Κορινθίων για τη λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης και δεν την έχει. Από μέρα σε μέρα την περιμένω για να δούμε αν συμφέρει ή δεν συμφέρει να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο. Μπορεί να αποφασίσουμε ότι θα το λειτουργήσουμε και με ζημιά, αλλά να ξέρουμε ποια είναι αυτή. Το πιθανότερο είναι πως θα έχουμε ζημιά από τη λειτουργία του εργοστασίου. Όλα τα αντίστοιχα εργοστάσια στην Ελλάδα ζημιά έχουν στις μέρες μας. Αυτό θα το δούμε. Και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από εκεί και μετά. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις που θα διερευνήσουμε. Μπορούμε να αποφασίσουμε. Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να εγκαταλείψει ο Δήμος Κορινθίων τη δική του διαχείριση απορριμμάτων που τόσο είχε ανεβάσει ψηλά ο κ. Πνευματικός? Δεν θεωρείτε ότι αυτό εκείνο θα αποτελέσει έναρξη πολέμου? Εκείνο με ποιον? Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν είναι το μείζον. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να υπάρχει μια διαχείριση τέτοια που θα γίνεται φιλική προς το περιβάλλον, δηλαδή διαλογή στην πηγή, να μην δίνουμε πολλά απορρίμματα για διαχείριση και να είναι και οικονομική. Αν πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις που ενδιαφέρουν τους δημότες, το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε το εργοστάσιο κομποστοποίησης, αυτό είναι δευτερεύον και τριτεύον. Και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να το χρησιμοποιήσουμε, που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τις αναφέρω. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει ρίξει τόσο πολύ, αφού υπάρχει ένα δεδομένο πρόβλημα και πρέπει να προσανατολιστούμε βάσει αυτού του προβλήματος, το είναι έμφαση στην ανακύκλωση, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει μειωθεί λίγο η ενημέρωση για την ανακύκλωση. Δεν βλέπουμε οι αντιδήμαρχοι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Λέει, έχει μειωθεί, κύριε Τσαρμπέ, γιατί υπήρξε ποτέ? Αφού δεν υπήρξε ποτέ, δεν μπορεί να μειωθεί. Γιατί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν υπήρξε ποτέ ενημέρωση για την ανακύκλωση. Εμείς θα την ξεκινήσουμε σύντομα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε όπως πρέπει το ανακυκλώσιμο υλικό. Και ξέρετε ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ενημερωτικά, ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του Δήμου Κορινθίων στο ΦΟΣΔΕ? Είμαι εγώ, είναι ο κύριος Δημήτρης Ομπίτζος και ο κύριος Μουρούτσος.